Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν βρεθεί αντίπαλοι η τέταρτη φορά σε δύο χρόνια. Εμείς βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση μετά την δυστυχώς τα κρούσματα, 24 άτομα και εγώ το ίδιο πέρασα. Και ήρθαμε να παίξουμε ένα καθοριστικό παιχνίδι μετά από μια μεγάλη νίκη που κάναμε με την δύο αποτελέσματα πολύ ωραία με την Καβάλα και το Σέρια και με τη Βέρεια. Είχαμε εμείς τα μέτρα το παιχνίδι, προηγηθήκαμε, είχαμε τα μέτρα και δυστυχώς άλλαξε εντελώς το παιχνίδι μέσα σε ένα λεπτό στο τέλος το πρώτο ημιχρόνο και σε εκείνη το δεύτερο ημιχρόνο. Μετά ήταν πολύ δύσκολη, η ανηφόρα ήταν πολύ μεγάλη, ρισκάραμε, μας έκανε η Ολυμπιακό Βόλο και άλλες ευκαιρίες γιατί ανεκτήκαμε πάρα πολύ. Και μετά γίνεται ένα γκολ τουλάχιστον αυτό το τελευταίο, σπάνιο βγαίνει, αλλά μπήκε και τελείωσε 4-2. Το ίδιο ήταν, 3-2-4-2, το ίδιο γιατί τις τρεις βαθμίες. Τώρα πάμε εμείς για δύο παιχνίδια με την Αριδαία και με τον Πανσεραϊκό. Πιστεύω ότι είμαστε μια καλή ομάδα με ένα πολύ μικρό μπάτζετ, αλλά οι συνθήκες που έχουμε εμείς εκεί είναι πάρα πολύ καλές. Γι' αυτό το λόγο ότι εγώ είμαι ήσυχο με την έννοια ότι κάνουμε όσο δυνατόν για να μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό το έχω περάσει πολλές φορές. Εδώ έχω περάσει και ευτυχώς για μένα τα περισσότερα ήταν καλά. Αλλά αυτό γίνεται το ποδόσφαιρο. Γίνεται και αυτό. Εντάξει, δεν είναι τελείως ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Είναι τίποτα άλλο για μένα. Εγώ τώρα το έχω ξεχάσει αυτό. Στεναχωριέμαι μόνο με τον κύριο, γιατί ήθελα να πω στο Βόλο εδώ, ο κύριο με τα άσπρα μαλλιά που ήρθε, δεν ξέρω αν το έστειλε η οικογένειά του, αλλά ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη. Και του λέω: το δέχομαι το συγγνώμη και θα ήθελα μάθημα για σένα για μετά, γιατί είσαι 80 χρονών. Και μετά εντάξει τέλος πάντων, τελείωσε αυτό, δεν έφταιγε ο Ολυμπιακό Βόλο. Εμείς ήρθαμε να παίξουμε, γιατί πάλι είναι ποδοσφαιριστές και αυτοί παίξανε. Έγινε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις. Από τις δύο πλευρές περισσότερο εδώ στο Μίχο τα ανεχθήκαμε υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά αυτό είναι. Θα παλέψω. Χουάν, τέσσερα παιχνίδια τους έδωσε η ομάδα σας και με προπονητή εσάς. Ήταν η πρώτη ήττα στον πάγκο με προπονητή εσάς, είναι το θρεπτό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ναι, τότε το παιχνίδι ήταν στο Παλία, στο παίξαμε Γαλμυρό. Και δύο νίκες. Δύο νίκες, το 4-0 και το 4-1 και το 1-0 και τώρα εντάξει, αυτό είναι. Μέσα. Εγώ σαν σταθιστικά μόνο τα λέω, γιατί εντάξει, ελπίζουμε ότι του χρόνου να συναντηθούμε και άλλες δύο φορές και να γίνει καλά. Κρατά την τύχη στα χέρια του Θεσπρωτός με τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια έδρας για να κλείσει τη χρονιά. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Κοίτα, όπως είναι το πρόγραμμα, εμείς τα τέσσερα παιχνίδια μετά το κορονοϊό που χάσαμε ήταν εντελώς άδικα. Γιατί είχαμε εμείς προκαλέσει πολλές ευκαιρίες αντιπάλου και χάσαμε. Μετά φέραμε 4 βαθμούς σε δύο ομάδες που είναι η καλύτερη την κατηγορία. Η Καβάλα και η Βέρεια. Η Βέρεια είχε δεχτεί 2 γκολ, ένα από εμάς και άλλα 3. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Προχωράμε. Είμαστε πιστεύω μια καλή ομάδα, μια καλή οικογένεια. Έχουμε συνθήκες ακριβώς αυτό που θέλω εγώ, γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι στην Οικουμενίτσα. Ένα καλό περιβάλλον. Η περιοχή είναι από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Ο κόσμος ζεστός, ωραίος και εγώ περνάω καλά. Εμείς έτσι κι αλλιώς το σχέδιο αυτό, και δεν ξέρω εχθές αν είδατε, είχαμε απευθείας από την ΕΡΤ3 το πρωινό πρόγραμμα που έχουν από τα Σίβωτα και ήμουνα. Και είπαμε, η συμφωνία μαζί μου με τον κύριο Ραμπατζάκη που είναι ο ιδιοκτήτης, που είναι στην Ολλανδία, είναι για 7 χρόνια. Σε 7 χρόνια τόλμησα να πω ότι εμείς θα είμαστε στη ψηλότερη κατηγορία. Αλλά αυτό είναι μια σκέψη θετική. Από εκεί και πέρα θέλει να υδρώσουμε πολύ. Αλλά είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάνω απ' όλα, νομίζω πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Πέτυχαν μια σημαντική νίκη, δύσκολη, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε στόχο την επιβίωσή του. Αλλά νομίζω ότι ήταν και δίκαιη και είχαμε και χορταστικό θέαμα με αρκετά γκολ και καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά φανερώνει τις δυνατότητες και οι παίχτες αποδίδουν σύμφωνα
με τις, σύμφωνα με τις ικανότητες που έχουν. Στόχος μας είναι να τερματίσουμε το δυνατόν πιο ψηλά, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο και χρησιμοποιώντας και όλους τους ποδοσφαιριστές για να μπορούμε να αξιολογήσουμε ακόμα και τους πιο μικρούς το τι μπορούν να προσφέρουν και αν ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στην οτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα μετά τη δική μου έτσι, πρόσληψη και μετά από τις δικές μου οδηγίες. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι θα είναι ευχαριστημένοι. Σίγουρα υπάρχουν και στοιχεία που πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τα διορθώσουμε για τα γκολ που δεχτήκαμε. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον από το θέμα της παραγωγής επιθέσεων και γενικά επιθετικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες να αυξήσουμε το δείκτη του σκορ, αλλά εντάξει, δεν μπαίνουν όλα τα γκολ. Είμαστε ικανοποιημένοι και από όλους τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν, αλλά και γενικά από την παρουσία και από την οτροπία και το μέταλλο που δείξαν, γιατί γύρισαν το παιχνίδι που λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα στο πρώτο ημίχρονο. Και νομίζω και στο δεύτερο είχαμε άλλες 3-4 ευκαιρίες να πετύχουμε και άλλα γκολ. Τρίτη σερή νίκη για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και μετά από 16 αγωνιστικές πρώτη ανατροπή σε σκορ. Ποτέ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε όταν βρέθηκε πίσω σκορ να γυρίσει παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και για την ομάδα? Νομίζω είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και άρα πρέπει οι παίχτες μας και γενικά όλο το team να πιστεύει σε αυτό και να το πετυχαίνει. Στο ποδόσφαιρο και ο παράγοντας τύχη παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά εμείς πιστεύαμε στις δυνατότητες και το είπαμε στους παίχτες ότι μετά το πρώτο γκολ πέτυχε ο αντίπαλος, να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και παίζοντας με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, παράγοντας συνεχώς επιθέσεις, ήταν σίγουρο ότι θα πετυχαίναμε κάποια γκολ. Νομίζω και οι παίχτες το έχουν καταλάβει και το πιστεύουν και πιστεύουν πιο πολύ στις ικανότητες που έχουν και κατανοούν ότι οι δυνατότητες που έχουν και σαν ποδοσφαιριστές αλλά και σαν ομάδα ότι είναι πολύ υψηλότερες από αυτές που είχαν μέχρι τώρα. Coach, στα σουτ που είδαμε από πιο μεγάλη απόσταση, είδαμε τέρματα να μπαίνουν και με αυτόν τον τρόπο. Προηγουμένως μας είχατε πει ότι έχετε δουλέψει και στις σημαίνες φάσεις. Είδαμε γκολ να μπαίνουν αποστημένα. Είναι κάτι που δουλεύετε και αυτές τις προπονήσεις? Ναι, σίγουρα. Δουλεύουμε πολλά διαφορετικά πράγματα και προσπαθούμε να βάλουμε στο παιχνίδι μας στοιχεία που είναι απαραίτητα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με μια καλά συγκροτημένη αμυντική διάταξη πρέπει να σουτάρεις από αποστάσεις ή πρέπει να παίρνεις τα rebound, τις δεύτερες μπάλες και νομίζω το ένα γκολ μπήκε έτσι, ίσως και το πρώτο νομίζω. Και τα δύο. Και τα δύο νομίζω ήταν, ναι. Είναι η εκμετάλλευση των δεύτερων έτσι μπαλών, ας το πούμε έτσι, είναι σημαντικό να μπορείς να κερδίσεις κάτι από αυτό. Νομίζω ότι ήταν και όμορφα γκολ όλα και θεωρώ ότι είμαστε από το προηγούμενο παιχνίδι ακόμα καλύτεροι. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό και ευελπιστούμε και στη συνέχεια να πάνε ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Mm. Τέλεια. Θα πω ότι ήμασταν καλύτεροι αν όχι όλο το 90 λεπτό. Περισσότερο θα έλεγα είμαστε καλύτεροι. Παίξαμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο, μελετήσαμε καλά τον αντίπαλο και νομίζω δικαιωθήκαμε. Η προσωπική σου απόδοση, δύο πανέμορφα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και βοήθησε τα μέγιστα να γυρίσει το παιχνίδι και να πάει η ομάδα με 2-1 στα αποδυτήρια στο πιο κρίσιμο χρονικό σημείο. Εντάξει, δεν θα το έλεγα γιατί η προσπάθεια ήταν από ομαδικό και όχι ατομικό. Γιατί τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια από την άμυνα και αυτό δημιουργήθηκε από την επίθεση και ήμουν εγώ στη σωστή στιγμή για να κάνω τα δύο γκολ. Και κάτι ακόμη,
Σε έχουμε δει φέτος να παίζεις σε πολλές θέσεις. Πολυεργαλείο. Ξεκινάει δεκάδα και δεν ξέρουμε πού θα παίξεις. Πώς έτσι είναι η χρονιά για σένα, μια ιδιαίτερη χρονιά, διότι έρχεσαι από μια ομάδα από τον Άρη, από την Αλφα Εθνική, που εκεί έχεις λίγο χρόνο συμμετοχής. Και πόσο σε έχει βοηθήσει αυτό το πρωτάθλημα της Football League να αποκτήσεις εμπειρίες, να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου και να επιστρέψεις σε υψηλό επίπεδο. Όπου θα με πει ο προπονητής, εκεί θα παίξω, δεν έχω πρόβλημα. Από μικρός έχω μάθει όλες τις θέσεις. Εγώ αυτό που είναι να κάνω είναι να ακολουθώ το πλάνο του προπονητή από εκεί και πέρα. Είναι η δουλειά μου μέσα στο παιχνίδι και να κάνω αυτό που πρέπει.